Το πράγμα όμως δεν τελείωνε εκεί. Προμηνιόταν μια καταιγίδα που θα έφερνε την Περσία στο χείλο της καταστροφής. Ο ύπατος στρατηγός στο μέτωπο, ο Σαρβαραζάς, ηθήνων νους της πρόσφατης αστραπιές επίθεσης στην Αίγυπτο, αντέδρασε στις δυσμενείς εξελίξεις με μια απόπειρα να σφετεριστεί τον θρόνο. Με την τύχη να έχει γυρίσει την πλάτη στην Περσία και τα ανατολικά σύνορα να είναι ευάλωτα σε τυχοδιοκτικές επιθέσεις από Τούρκους επιδρομής, η ευκαιρία έμοιαζε ακαταμάχητη για έναν άνθρωπο της δράσης. Καθώς η στάση κέρδιζε έδαφος, ο στρατηγός διαπραγματεύτηκε απευθείας με τον Ηράκλειο, προκειμένου να αποσπάσει την υποστήριξη της Ρώμης προς τους στασιαστές, αποχωρώντας από την Αίγυπτο και προελάβνοντας κατά της κτισιφόντας, με την υποστήριξη του αυτοκράτορα. Καθώς η κατάσταση στην Περσία επιδεινωνόταν, ο Ηράκλειος γιόρτασε ενθουσιωδώς την εκπληκτική αντιστροφή της τύχης, έτσι ώστε να εδραιώσει την δημοτικότητά του. Είχε αξιοποιήσει ιδιαίτερα την θρησκεία για να αποσπάσει υποστήριξη και να τονώσει το φρόνημα του πληθυσμού στις πιο ζωφερές ώρες της αυτοκρατορίας. Η επίθεση του Χωσρόη είχε ερμηνευτεί ως ευθεία επίθεση στον χριστιανισμό κάτι που υπογραμμίστηκε εμφατικά σε μια θεατρική παράσταση ενώπιον των αυτοκρατορικών στρατευμάτων, όπου διαβάστηκε μια επιστολή γραμμένη κατά τα φαινόμενα από τον ίδιο τον Σάχη. Τούτη όχι μόνο λιδωρούσε προσωπικά τον Ηράκλειο, αλλά χλέβαζε και την αδυναμία του Θεού των Χριστιανών. Οι Ρωμαίοι αντιμετώπιζαν την πρόκληση να πολεμήσουν για τα πιστεύω τους. Ήταν ένας πόλεμος μεταξύ θρησκειών Όπω ήταν ίσω αναμενόμενο, οι θριαμβολογίε των Ρωμαίων πήραν άσχημη τροπή. Αφού ο Ηράκλειο έκανε μια τελετουργική είσοδο στην Ιερουσαλήμ τον Μάρτιο του 630 και αποκατέστησε τα κομμάτια του Τίμιου Σταυρού στο ναό του Παναγίου Τάφου, οι Εβραίοι βαπτίστηκαν, υποτίθεται, χριστιανοί δια τη βία, σαν τιμωρία για τον ρόλο που λεγόταν ότι είχαν παίξει στην πτώση τη πόλη 16 χρόνια νωρίτερα. Όσοι διέφυγαν, απαγορεύτηκε να πλησιάσουν ξαλά... ξανά την πόλη σε απόσταση μικρότερη των 5 χιλιόμετρων. Στο στόχο των εκπροσώπων της αυτοκρατορίας μπήκαν επίσης χριστιανοί της Ανατολής, που τα πιστεύω τους κρίνονταν ανορθόδοξα. Υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν δογματικές θέσεις που έτρεφαν από πολύ καιρό και εξαναγκάστηκαν να δεχτούν τις διδαχές μιας εξυγχρονισμένης ορθοδοξίας η οποία ισχυριζόταν τώρα ότι διέθετε αδιάστατα τεκμήρια πως αυτή μόνο έχερε τις ευλογίες του Θεού. Αυτό ήταν προβληματικό για την Εκκλησία στην Περσία που είχε πάψει να ευθυγραμμίζεται με την δυτική ομολογό της για πάνω από έναν αιώνα και που οι ανώτεροι κληρικοί της έβλεπαν όλο και περισσότερο τους εαυτούς τους ως απόστόλου της αληθινής πίστης σε αντίθεση με την Εκκλησία της Δύσης που είχε διαφθαρεί συστηματικά από παρεκκλίνουσες διδασκαλίες. Όπω το έθεσαν οι επίσκοποι τη Περσία σε σύνοδό του που έλαβε χώρα το 612, στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχαν ξεφυτρώσει όλε οι μεγάλε αίρεσει. Σε αντίθεση με την Περσία, όπου δεν είχε εμφανιστεί ποτέ καμία αίρεση. Όταν λοιπόν ο Ηράκλειο αποκατέστησε την Εκκλησία στο Ορθόδοξο Δόγμα στην Έδεσα, και έδωσε οδηγίε να εκδιωχθούν οι χριστιανοί τη Ανατολή που εκκλησιάζονταν εκεί στο παρελθόν, φάνηκε σαν να σχεδίαζε να προσιλητήσει ολόκληρη την Περσία. Μια ιδέα που φαίνεται να απασχολούσε ενεργά τον Ηράκλειο μετά το δραματικό γύρισμα τη τύχη, και να την προσιλητήσει στον ρωμαϊκό δυτικό χριστιανισμό. Η αναζωογονημένη κυρίαρχη θρησκεία, την οποία υποστήριζε η Κωνσταντινούπολη, είχε σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά τη. Η απρόσμενη αλληλουχία γεγονότων είχε καταρακώσει τις παλιές ιδέες. Όταν ξέσπασε πανόλη στην κτισιφόντα, στοιχίζοντας τη ζωή στον Σάχη Καβάδη, θεωρήθηκε προφανές ότι ο ζωροαστρισμός δεν ήταν τίποτε παραπάνω από ευσεβής πόθος. Ο χριστιανισμός ήταν η αληθινή πίστη και οι οπαδοί του είχαν ανταμυφθεί. Μέσα σε αυτή την ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα άρχισε να ακούγεται ένα νέο βουητό, που ερχόταν από τον νότο, από τα βάθη της Αραβικής Χερσονήσου. Η συγκεκριμένη περιοχή δεν είχε θυγεί από τους πρόσφατους πολέμους μεταξύ Ρωμαίων και Περσών, αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι είχε παραμείνει ανεπηρέαστη από τις μνημιώδεις συγκρούσεις που λάβαιναν χώρα εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Μάλιστα, τα νοτιοδυτικά εδάφη της Αραβίας είχαν από καιρό γίνει ένα χωνευτήρι για τη σύγκρουση των δύο αυτοκρατοριών, εκεί όπου λιγότερο από ένα αιώνα νωρίτερα το βασίλειο των Χιμιαριτών και οι πόλεις της Μέκας και της Μεδίνας είχαν ταχθεί με το μέρος της Περσίας. Ενάντια σε ένα χριστιανικό συνασπισμό δυνάμεων από την Κωνσταντινούπολη και την θανάσιμη αντίπαλο των χημιαριτών στην Ερυθρά Θάλασσα, την Αιθιοπία. Ήταν μια περιοχή όπου οι πίστη μεταβάλλονταν, προσαρμόζονταν και ανταγωνίζονταν μεταξύ τους κατά το μεγαλύτερο μέρος ενός αιώνα. Ένας κόσμος που είχε υπάρξει πολυθεϊστικός, γεμάτος ποικίλε θεότητες, είδωλα και δοξασίες. Είχε δώσει τη θέση του στον μονοθεϊσμό και στην ιδέα μιας μοναδικής και παντοδύναμης θεότητας. Οι ναοί που ήταν αφιερωμένοι σε πολλούς και διάφορους θεούς είχαν περιθωριοποιηθεί τόσο ώστε σύμφωνα με έναν ιστορικό τις παραμονές της ανόδου του Ισλάμ ο παραδοσιακός πολυθεϊσμός έπνεε τα λίστια. Τη θέση του πήραν εβραϊκές και χριστιανικές αντιλήψεις για τον έναν παντοδύναμο Θεό, καθώς και για τους αγγέλους, τον παράδεισο, την προσευχή και την ελεημοσύνη, οι οποίες απαντώνται σε επιγραφές που άρχισαν να πολλαπλασιάζονται στην Αραβική Χερσόνησο στα τέλη του 6ου και τις αρχές του 7ου αιώνα. Μάλιστα.